Όσοι από εμάς είχαμε έτσι την τύχη να βρεθούμε σε αντίστοιχες εκδηλώσεις που κάνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία της χώρας μας, είναι κάτι τέλος πάντων που δεν το ξεχνά κανείς. Όταν είσαι μέσα σε μια παιδο-ογκολογική κλινική ή σε ένα τμήμα παιδιατρικής κλινικής και το νοσηλευτικό προσωπικό μοιράζει χαρά στα παιδάκια. Έτσι. Με οποιοδήποτε τρόπο. Και επειδή είναι πολύ. Είναι πολύ ευαίσθητες στιγμές. Είναι πολύ ευαίσθητες στιγμές, είναι συγκλονιστικές και συνάμα συγκινητικές. Και καλό είναι να παρουσιάζουμε και την ελληνική εκδοχή, γιατί έχει πλημμυρίσει κατά καιρούς το διαδίκτυο και τα ελληνικά κοινωνικά δίκτυα. Με εικόνες, φωτογραφίες και βίντεο σε αναρτήσεις από το εξωτερικό, από το αντίστοιχο, από τα αντίστοιχα τέτοιου είδους περιστατικά στο εξωτερικό. Και στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Και ωραία πράγματα γίνονται. Θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Δημήτρης Ταουκίδης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Για το πρώτο σας βιβλίο, ο γιατρός κλόουν. Αυτό το υπέροχο βιβλίο. Με αφορμή λοιπόν αυτά όλα τα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα και στην Ελλάδα και σε ελληνικά νοσοκομεία, αποφασίσατε να γράψετε ένα υπέροχο βιβλίο για να μας αφυπνίσετε και να μας συγκινήσετε όλους. Όπως είπατε και εσείς, είναι το πρώτο μου παιδικό βιβλίο. Στόχος του είναι να αναδείξει την προσφορά των γιατρών κλόουν, των ανθρώπων δηλαδή που είτε είναι γιατροί είτε όχι, επισκέφτονται κυρίως τα βράδια τις ογκολογικές κλινικές των παιδιατρικών νοσοκομείων, προκειμένου να προσφέρουν εθελοντικά το γέλιο, τη χαρά, τη διασκέδαση, την ελπίδα στα ταλαιπωρημένα από τη χημειοθεραπεία παιδιά. Δηλαδή υπάρχει στο εξωτερικό αυτό το clone care που λέμε, που είναι ένα... Στο εξωτερικό υπάρχει από το 1985 σε οργανωμένη δομή η παροχή αυτής της υπηρεσίας από επαγγελματίες clone, οι οποίοι είναι εξωτερικοί συνεργάτες των νοσοκομείων. Στην Ελλάδα υπάρχει σε εθελοντική βάση. Θέλω να πιστεύω όμως ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα έχει επισημοποιηθεί και... Σε εθελοντική βάση συνήθως... Είτε με πρωτοβουλία των γονέων, είτε με πρωτοβουλία των επικεφαλής των αντίστοιχων κλινικών. Και μέχρι στιγμής σε ποια νοσοκομεία έχει εκδηλωθεί αυτό το υπέροχο κίνημα? Για παράδειγμα, μπορώ να σας πω ότι φέτος τα Χριστούγεννα ο γιατρός κλόουν επισκέφθηκε μια αντίστοιχη κλινική στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ακριβώς. Και πρόσφερε το γέλιο και τη διασκέδαση στα παιδιά. Εσείς όμως είστε μηχανικός. Πώς αποφασίσατε να γράψετε αυτό το πρώτο υπέροχο βιβλίο που κρατάμε στα χέρια μας, το παραμύθι στην ουσία? Πώς ήρθε αυτή η ιδέα, πώς ξεκίνησαν όλα? Θέλω να πιστεύω ότι, και το υποστηρίζω, ότι η φαντασία είναι απαραίτητη νομίζω σε όλα τα επαγγέλματα, και στο δικό σας και στο δικό μου. Δεν μπορείς να σχεδιάσεις μια μηχανή, να βρεις το βέλτιστο σημείο λειτουργίας της, αν δεν έχεις φαντασία. Οπότε τη φαντασία τη διοχετεύεις εσύ όπως θες. Αν έχεις κάποιο απόθυμα, λες ότι θα την αξιοποιήσω διαφορετικά. Ωρα. Και γράφεις ένα βιβλίο. Και σελίδα-σελίδα τι ανακαλύπτουμε? Έχουμε και τη μύτη εδώ πέρα. Συνοδεύεται και με μία μύτη, εγώ θα τη βάλω. Θα πρέπει να ξεχαρίσω ότι... Ωραία. Ο γιατρός κλόουν δεν είναι ένα βιβλίο χαράς. Είναι ένα βιβλίο αλήθειας. Δηλαδή, αφύπνισης. Πριν φτάσουμε στις τελευταίες σελίδες, οι οποίες αναφέρονται στο νοσοκομείο, περιγράφονται μέσα κατά τη διάρκεια ενός μικρού κυνηγητού, ενός μικρού κοριτσιού και ενός κλόουν που δεν φορά κόκκινη μύτη, παρουσιάζονται όλα τα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας μας. Ξεκινάμε από την ανεργία και το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης και φτάνουμε στο προσφυγικό και την τρομοκρατία. Ο σκοπός μου ήταν να παρουσιάσω με παιδικό τρόπο όλα αυτά τα προβλήματα, προκειμένου στο τέλος, όπου εμφανίζονται τα θέματα της υγείας, να περάσω το εξής μήνυμα, ότι αν εμείς καταφέρουμε, βοηθώντας ένας τον άλλον, να λύσουμε τα προβλήματα της υγείας, που συμφωνούμε όλοι ότι είναι τα πιο σημαντικά, τότε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα. Πάντως εδώ λέτε πολύ ωραία πράγματα, έτσι και σοφά πράγματα μέσα στο βιβλίο. Και πρώτα απ' όλα και η αφιέρωση είναι ωραία, ότι να εφημερεύει ο γιατρός, ο κλόουν της καρδιάς σας. Να εφημερεύει δηλαδή. Ναι, γιατί και εσείς κρύβετε ένα γιατρό κλόουν. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο κάνετε ένα ρεπορτάζ και επισκεφτείτε μια κλινική, είστε γιατροί κλόουν. Δεν χρειάζεται να εφημερεύει για πάντα στην καρδιά μας. Δηλαδή, να έχουμε πάντοτε αυτή την ανάγκη και την διάθεση μάλλον για να προσφέρουμε. Γι' αυτό και σε εσά κόκκινες μύτες, για να σας προετοιμάσω για το μελλοντικό σας έργο. Θα το κρατήσουμε αυτό, βέβαια. Εγώ θα πω στο σπίτι σήμερα πάντως έτσι. Με την κόκκινη μύτη να δω τι θα κάνει ο γιος μου. Και το καλύτερο φάρμακο, λέτε, είναι το χαμόγελό σου. Εσείς πιστεύετε πολύ στη δύναμη. Για την ακρίβεια είναι το χαμογελέξ. Το χαμογελέξ είναι ένα φάρμακο τώρα. Δεν έχει παρενέργειες. Δεν έχει παρενέργειες. Πέρα από μια τεράστια καμπύλη στο κάτω μέρος του πρόσωπό σας. Και πιστεύω ότι με αυτό, έχοντας αυτό σαν εφόδιο, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα μας τα προβλήματα. Τώρα, γιατί αυτό το βιβλίο και τι σας παρακίνησε? Ποιο ήταν το κίνητρο? Εντάξει, όλοι κρύβουμε ευαισθησίες μέσα μας. Απλά γιατί αυτό και όχι, ας πούμε. Ναι. Καθώς όταν γράφατε, ξέρω εγώ, ένα πεζογράφημα, ας πούμε.
είναι πάρα πολύ ωραίες οι ιστορίες που αφορούν τα Βασιλόπουλα και τις πριγκίπισσες. Συναρπαστικές ιστορίες με τον άνθρωπο Αράχνη, με τον άνθρωπο Νυχτερίδα. Αλλά όχι απαραίτητα περιπέτεια ή παιδικό. Θέλω να πω γιατί όμως επιλέξατε αυτό καθ' αυτό. Γιατί, έτσι, θέλω, γιατί τώρα πιστεύω αυτό. Στην εποχή μας οι σύγχρονοι ήρωες δεν φοράνε μπέρτα. Και στο δικό μου βιβλίο φοράνε λευκές ποδιές. Δηλαδή ήθελα κάτι το καθημερινό, κάτι το σύγχρονο, κάτι το μοντέρνο, κάτι το ίσως και για τα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Κάτι το οποίο το παιδί θα του δημιουργηθούν πάρα πολλές απορίες και θα καθίσει μετά με τον γονιό του. Γιατί για να φτάσει σε σημείο να. Γι' αυτό το πόνημα, ας πούμε, το συγγραφικό. Σίγουρα κάτι σας τριβέλιζε μέσα σας. Συνήθως έτσι γίνεται και αφού είναι και η πρώτη σας συγγραφική δουλειά. Άρα αυτό που σας τριβέλιζε ήταν κάτι πολύ έτσι έντονο και διαρκές μέχρι να υλοποιηθεί. Παρακολουθώντας μια δική σας εκπομπή ή ένα δελτίο ειδήσεων και βλέποντας όλες αυτές τις εικόνες που θέλοντας και εμείς και τα μικρά παιδιά τις βλέπουν, θέλησα να τις παρουσιάσω και εγώ με ένα δικό μου παιδικό τρόπο προκειμένου να βοηθήσω στα παιδιά να εισαχθούν στην καθημερινότητα και να μπουν στη διαδικασία να προβληματιστούν, να συζητήσουν με τους γονείς τους και αύριο μεθαύριο ως νέοι πολίτες να πάρουν και αυτοί το κομμάτι της ευθύνης που τους αναλογεί και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα θέματα τα αυτά. Τα παιδιά έχουν φυσικά κεραίες και αντιλαμβάνονται τα πάντα. Και όταν περάσαμε εκείνη την πολύ δύσκολη περίοδο με τους πρόσφυγες και τις εισρωές που είχαμε και όλα αυτά, φυσικά τα παιδιά ρωτούσαν, έβλεπαν εικόνες, δεν έμεναν αμέτωχα. Γνωρίζουν, έχει να κάνει μόνο με την οικονομική κρίση και όλα αυτά. Έχουν μπει δηλαδή και σε άλλες έννοιες. Αλλά επειδή έχουμε συζητήσει και με ψυχολόγους, όταν ένα παιδί είναι άρρωστο και δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η υγεία του όταν αντιμετωπίζει μια έτσι πολύ σοβαρή κατάσταση, θέλει πάνω απ' όλα ειλικρίνεια. Μπορούμε στα παιδιά να μιλήσουμε με τον πιο απλό και ομό τρόπο πολλές φορές, ακόμη και όταν αφορά τα ίδια. Ο απλός τρόπος δεν χρειάζεται να είναι και ομός. Νομίζω ότι πρέπει να συνδυάσουμε την απλότητα με την παιδικότητα. Και στο τέλος, το σημαντικό είναι να μπει στην τούρτα που φτιάχνουμε να μπει και ένα κερασάκι. Δηλαδή ότι να μπει η ελπίδα. Ότι ξέρεις κάτι, τα προβλήματα της υγείας είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ανθρώπινη φύση. Δεν μπορούμε να τα εξαλείψουμε. Εδώ δηλαδή η ηρωίδα είναι και ένα κοριτσάκι η Νίκη που αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας με χημειοθεραπεία. Για δηλαδή την ακρίβεια, δεν είναι η Νίκη που έχει το πρόβλημα, είναι η Κατερίνα. Κατερίνα, ναι. Και στο τέλος, η Κατερίνα, η οποία δεν έχει μαλάκι, έχει ένα σημαδάκι από σωληνάκι στη μύτη της. Στο τέλος όμως, η Κατερίνα βλέπει ότι με τη βοήθεια του γιατρού Κλόουν και της δόκτωρος Νάνση, ξεπερνάει το πρόβλημά της και αυτό μένει στο παιδί, ότι ξέρεις κάτι, το πρόβλημα της υγείας ξεπεράστηκε και το παιδί πλέον δεν έχει κάτι. Οπότε είναι η ελπίδα που μένει στο τέλος, η γεύση της ελπίδας και όχι το άρωμα της ασθένειας. Οπότε υπήρξαν αξιολογητές του έργου σας. Λέει, όταν λέω αξιολογητές, αναφέρομαι στα παιδιά μαζί με τους γονείς τους. Δηλαδή, δώσατε έτσι σε φίλους και γνωστούς αρχικά να. Έχουμε κάνει ήδη κάποιες παρουσιάσεις του βιβλίου. Δεν έχω επίσημα στοιχεία από τις εκδόσεις. Δεν μιλάω για επίσημα στοιχεία. Αν επίσημες εκδόσεις. Το πιο επίσημο στοιχείο είναι αυτό που αισθάνεστε εσείς ο ίδιος και εισπράτετε από την καθημερινή επαφή σας με τον κόσμο ή με φίλους και γνωστούς σας. Κοιτάξτε, αυτό που νιώθω. Την κλίμακα συγκίνησης. Όταν μιλάω με το βιβλίο, είναι μια ενημέρωση που έχω από τον οργανισμό φαρμάκων ότι το χαμογελέξει δεν υπάρχει. Αν το χαμογελέξει και εξαντλήθηκε. Πάει πολύ καλά, το έχει εξαντλήθει. Να πάρουμε τηλέφωνο στον ΕΟΦΕ για τα φάρμακα. Μόνο ευχάριστο. Γιατί συνήθως. Εμείς για προβλήματα. Ακούμε συνέχεια για φάρμακα που είναι σε έλλειψη, αλλά τουλάχιστον αυτό είναι ευχάριστο που είναι σε έλλειψη. Σημαίνει ότι καταναλώθηκε. Δηλαδή, ήδη το βιβλίο έχει περάσει σημαντικά μηνύματα. Και για το χαμογελέξι και για το. Αυτό είναι ο στόχος. Γιατρό κλόου να εφημερεύει στην καρδιά μας και πολλά άλλα, βέβαια. Νομίζω ότι το παιδικό βιβλίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το να περάσει μηνύματα. Δεν έχει κάποιο άλλο σκοπό. Αν δεν... οι κόκκινες μύτες που είπαμε, τι σκοπό έχουν την εξερεύνηση. Οι κόκκινες μύτες. Συνοδεύονται με το βιβλίο. Ακριβώς. Αυτό το μικρό κομμάτι σφουγγάρι στην πραγματικότητα είναι ένα κλειδί. Για παράδειγμα, στο παιδί ξεκλειδώνει την περιέργειά του να διαβάσει το βιβλίο. Ενώ στο μικρό παιδί που εσείς κρύβετε μέσα σας ξεκλειδώνει την παιδιά στη χαρά. Είδατε με το που την πήρατε αμέσως. Δεν άλλαξε διάθεση. Εδώ κάποιοι έκαναν και παραγγελίες, βέβαια. Αλλάζει διάθεση. Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι και ένα σχόλιο. Είναι ένα μικρό κόκκινο κομμάτι σφουγγάρι. Δηλαδή, τι πιο απλό και τι πιο. Η ευτυχία, ίσως, όχι ίσως, κρύβεται πάντα σε απλά πράγματα. Σε πολύ απλά. Α, και μία τελευταία ερώτηση. Θα σας την έχω κάνει σίγουρα αυτήν την ερώτηση. Υπάρχουν όμως και μεγάλοι και ενήλικες και παιδιά που φοβούνται τους κλόουν. Νομίζω ότι. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Δεν έχω το μέγεθος του Stephen King για να έρθω αντιμέτωπος μαζί του. Κοίταξε, αλλά έχει να κάνει με το χαμόγελο. Αν είναι καλά ζωγραφισμένο το χαμόγελο, δεν τον φοβάσαι. Ο γιατρός κλόουν όμως δεν είναι αυτό, θέλω να πω. Είναι διαφορετικός, έτσι. Νομίζω ότι όλοι οι κλόουν έχουν πάντα θετική προδιάθεση
προς τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους τους. Και ότι στην πραγματικότητα κρύβουν και αυτοί τη χαρά και θέλουν να τη μοιράσουν στους. Λοιπόν, είναι ευχαριστώ μακάρι να βρει και άλλους μιμητές, ενώ όσον αφορά την εκδήλωση αυτού του κινήματος, που στο εξωτερικό βέβαια είναι πολύ έτσι διαδεδομένο, εδώ ακόμη υπάρχει μία συστολή. Και ξέρετε, δεν υπάρχει, επειδή εδώ λέμε αλήθειες, να τα λέμε όλα, δεν υπάρχει συστολή από το νοσηλευτικό προσωπικό, υπάρχει συστολή από το ιατρικό προσωπικό. Εδώ στη χώρα μας υπάρχει η αίσθηση ότι εντάξει, ο γιατρός και ο ανώτατος επιστήμων που παρακολουθεί έτσι τους ασθενείς πρέπει να είναι και λίγο αποστασιοποιημένος. Υπάρχει μια παλιά παροχημένη νοοτροπία. Καλό είναι καμιά φορά να βάλουν και οι γιατροί έτσι, τη μάσκα του κλόουν και τη μύτη και την περούκα και να προσφέρουν χαρά στα παιδιά. Δεν έχω, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, δεν έχω γίνει δέκτης αυτής της συστολής μέχρι στιγμής. Έχω αρκετούς φίλους και φίλες γιατρούς. Είχατε όμως εμπειρία από παιδιατρικά τμήματα και γράψετε και το βιβλίο. Το κλίμα αλλάζει τώρα στη νέα γενιά των. Ακριβώς, η νέα γενιά είναι έτοιμη να το υποστηρίξει. Στη νέα γενιά των γιατρών. Απόλυτα. Στην μικρή εμπειρία που είχα από ογκολογική κλινική, αυτό που θαύμασα και πραγματικά μου έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη είναι οι γονείς. Το πόσο το χάρηκαν οι γονείς. Τα παιδιά ήταν αρκετά κουρασμένα. Ο κλόουν, ο οποίος επισκέφθηκε την κλινική, μου είπε ότι είναι η πιο δύσκολη παράσταση που έχω δώσει ποτέ. Δεν μπορούσα να τα αγγίξω, δεν μπορούσα να παίξω στον απόλυτο βαθμό μαζί τους. Φορούσαν τις μάσκες, οπότε δεν μπορούσα να διακρίνω το χαμόγελο στα πρόσωπά τους. Αλλά το δάκρυ και η ευχαρίστηση και το χαμόγελο που είχαν οι γονείς ήταν η καλύτερη ανταμοιβή. Τότε λέει όλα και με αυτό θα κλείσουμε και ελπίζουμε πραγματικά ο γιατρός κλόουν να μεταφερθεί παντού όπου τον χρειάζονται. Καλή επιτυχία, καλό τάξη. Στα επόμενα βιβλία. Να κατακλείσει όλους τους χώρους όπου υπάρχουν παιδιά και μεγάλοι. Το ευχόμαστε, γιατί αφυπνίζει. Και βέβαια θα προσφέρετε δύο βιβλία. Εμείς, ναι. Να κάνουμε μια προσπάθεια αφύπνισης μας στις εκπομπές, θα προσφέρουμε δύο βιβλία. Ναι. Ο κύριος Στοκίδης θα τα προσφέρει στους φίλους και στις φίλες μας. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 2310-299-854.